οποίο μας προκαλεί πολύ μεγάλη λύπη πρώτα απ' όλα. Γιατί εδώ είναι νέα παιδιά, νέα κορίτσια, τα οποία ένα βιντεοσκοπή και τα άλλα κάνουν αυτό που θα δείτε. Φωνάζουν ένα γατάκι για να το χαϊδέψουν, το χαϊδεύει και μετά το σουτάρει. Και ειδικά τα νέα παιδιά αισθανόμαστε όλοι ότι έχουν μια πια άλλη παιδεία, μια άλλη ευαισθησία απέναντι στα ζώα. Δυστυχώς δεν συμβαίνει σε όλα. Δείτε. Είναι ανήλικα κορίτσια στο Ρέθυμνο της Κρήτης που διασκεδάζουν κλωτσώντας μια γάτα. Γελούν. Τους φαίνεται αστείο. Ένα άλλο κορίτσι βιντεοσκοπεί το θέαμα. Είναι ένα ακόμα βίντεο κακοποίησης ζώου και μάλιστα από παιδιά που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σπουδαίο κατόρθωμα και έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης και ντροπής. Μια άλλη μαθήτρια γλωτσάει για την πλάκα τη ένα γατάκι, κάποιο άλλο να το βιντεοσκοπεί και προφανώ μεταξύ του να το βρίσκουν αστείο. Τη φάνηκε αστεία η κακοποίηση ενό αυτού του πλάσματο, το οποίο πήγε μόνο για να αναπτύξει λίγη στοργή. Στην αρχή το γατάκι πλησιάζει την παρέα και τα κορίτσια δείχνουν να το συμπαθούν. Αρχίζουν να το χαϊδεύουν και μάλιστα η μία το σηκώνει ψηλά και του μιλά στοργικά. Η γάτα δείχνει να φοβάται και τη γρατζουνά. Το νεαρό κορίτσι την αφήνει κάτω και αμέσως την κλωτσά μακριά και μάλιστα προς τις σκάλες γελώντας. Όχι. Οι ντροπιαστικές αυτές εικόνες έκαναν το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής να κινηθεί άμεσα νομικά. Η μαθήτρια σίγουρα είναι αντιμέτωπη με κακοποίηση ζώου. Το θέμα είναι πώς θα τη χειριστούν, καθώς ήδη είναι ανήλικη. Για το βίντεο και την αδιανόητη κακοποίηση της γάτας από το κορίτσι έχει ενημερωθεί και η εισαγγελία ανηλίκων. Την Πρωτομαγιά αυτό το βίντεο σε μια ψαροταβέρνα στην Εδιψό είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση. Έλα. Και σε αυτή την περίπτωση η παρέα θεώρησε διασκεδαστικό να δελεάσει μια πεινασμένη γάτα με ψάρι και όταν εκείνη πήγε να το πάρει ένα από τα μέλη της παρέας, με μια κλωτσιά την έριξε στη θάλασσα. Κανένα! Εικόνες σαν και αυτή στην Κομοτηνή. Και τώρα βλέπουμε σκηνή, μπαίνει μέσα! Σουτάρκο! Η αυτή σε χωριό της Καρδίτσας. Κοιτάξτε εδώ, αίμα έτρεχε από το γάιδαρο. Ή την κακοποίηση του γαϊδάρου στη Ζίτσα που είχε ως συνέπεια το τραγικό τέλος του ζώου. Είναι ορισμένα από τα βίντεο της φρίκης με κάποια από αυτά να συμβαίνουν μόνο και μόνο για περισσότερα likes σε κάποια πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Ανατριχίλα πραγματική. Έλατε να δούμε μια διήγηση τώρα που έχει